όπως είπαμε και σήμερα στην πρωτολογία μας, αλλά και στις επιτροπές, παρά το ότι η τηλεργασία πλασάρεται με ένα σύγχρονο και μοντέρνο περιτύλιγμα, το περιεχόμενό της είναι τελείως διαφορετικό. Πρόκειται για μια μορφή εργασιακής εκμετάλλευσης, αλλά γι' αυτό, θα το ξαναπούμε, γι' αυτό δεν φταίει, ξέρετε, η τεχνολογία. Η τεχνολογία μοιάζει με το μαχαίρι. Με το μαχαίρι μπορείς να κόψεις και ψωμί, αλλά μπορεί να σκοτώσεις και άνθρωπο. Έχει σημασία λοιπόν πώς χρησιμοποιείται η τεχνολογία. Όταν λοιπόν η τεχνολογία βρίσκεται στα χέρια της αστικής τάξης, στα χέρια του κεφαλαίου, χρησιμοποιείται για τα δικά της συμφέροντα. Τη φέρνει ως εργασιακή μορφή, εντείνοντας την εκμετάλλευση, παραβιάζοντας ωράρια, διαλύοντας κάθε έννοια διαφορετικού ωραρίου προσωπικής, οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Αντίθετα, σε μια άλλη εξουσία, σε μια άλλη κυβέρνηση, σε μια άλλη κοινωνική τάξη πραγμάτων, αυτές οι δυνατότητες της τεχνολογίας θα χρησιμοποιούνταν για να μειωθεί δραστικά, για παράδειγμα, ο εργάσιμος χρόνος των εργαζομένων. Τι βλέπουμε σήμερα? Βλέπουμε να αυξάνεται. Αυτά για την τηλεργασία, γιατί νομίζω ότι το θέμα έχει εξαντληθεί, τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά. Προχωρώ τώρα λιγάκι στις τροπολογίες, για τις οποίες, ή μάλλον με αφορμή τις τροπολογίες, μίλησε πολύ προχθές ο κύριος Υπουργός για τους λεγόμενους κανόνες καλής νομοθέτησης, μιλώντας για τις τροπολογίες, και το πόσο ωφέλιμοι είναι αυτοί οι κανόνες. Σωστά. Φυσικά. Με δεδομένο όμως ότι το προνόμιο της νομοθέτησης ανήκει ως γνωστόν αποκλειστικά στην κυβερνητική πλειοψηφία και την κυβέρνηση, και με δεδομένη και τη σημερινή, την επαναλαμβανόμενη κατάθεση εκτενέστατων τροπολογιών εν είδη μίνι νομοσχεδίων, μάλιστα ο όγκος του, η ποσότητα του, των άρθρων είναι μεγαλύτερο από το νομοσχέδιο το οποίο ψηφίζουμε. Με δεδομένα λοιπόν όλα αυτά τροπολογιών άσχετων, όχι μόνο με το νομοσχέδιο, αλλά και των ίδιων τους των διατάξεων μεταξύ τους, από αρκετά υπουργεία, θα καλούσαμε και θα παρακαλούσαμε τον κύριο Υπουργό αυτούς τους κανόνες να τους διδάξει και στους συναδέλφους του υπουργούς, γιατί έχοντας την ελπίδα να αποφεύγαμε κάποια στιγμή να βρισκόμαστε σε εκείνη τη δυσάρεστη θέση, να τοποθετηθούμε για παράδειγμα με μία ψήφο συνολικά σε μία τροπολογία η οποία αποτελείται από 6, 7, 8 άρθρα και για τα οποία έχουμε διαφορετική ψήφο. Σε άλλα θέλουμε να ψηφίσουμε, σε άλλα θέλουμε να καταψηφίσουμε. Δεν έχουμε όμως αυτό το δικαίωμα. Και φέρνω το παράδειγμα εδώ της τροπολογίας του Υπουργείου Παιδείας, όπου στην αρχή υπάρχουν 2-3 άρθρα για τα λεγόμενα εργαστήρια δεξιοτήτων, για τις δεξιότητες δηλαδή, οι οποίες δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα υποκατάστατο γνώσης, επιστημονικής γνώσης, το οποίο βεβαίως και θα καταψηφίσουμε. Την ίδια στιγμή όμως υπάρχει και μια διάταξη που αναγνωρίζει επιτέλους το δίκαιο του αγώνα των μαθητών των επαγγελματικών σχολών του ΟΑΕΔ να μην αλλάξουν οι κανόνες φοίτησής τους φέτος στη μέση της χρονιάς, αν είναι δυνατόν. Έπρεπε να κάνουν τόσους αγώνες αυτά τα παιδιά. Εμείς κάναμε 2 επίκαιρες ερωτήσεις για να έρθει η κυβέρνηση να ικανοποιήσει αυτό το αίτημα και φυσικά θα το ψηφίσουμε αυτό το άρθρο, αλλά έτσι όπως τίθεται αυτή η τροπολογία μας δημιουργεί ζήτημα. Επαναλαμβάνω ότι συμφωνούμε με την τροπολογία. Έχουμε ένα σχόλιο για τις ρυθμίσεις της τροπολογίας που έφερε ο κύριος Πέτσας σε σχέση τις ρυθμίσεις οφειλών σε δήμους. Πρόκειται για μια ακόμα ευκαιρία ρύθμισης οφειλών, είτε λόγω COVID είτε παλιότερα. Αλλά νομίζουμε ότι το μόνο που γίνεται με αυτόν τον τρόπο είναι το τενεκεδάκι να πηγαίνει λίγο παρακάτω. Στην πραγματικότητα, γιατί χάσαν αυτοί οι άνθρωποι τη ρύθμιση, κύριε Υπουργέ? Γιατί δεν μπορούσαν να πληρώσουν. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε πραγματικά το πρόβλημα, τότε μπορεί η κυβέρνηση να δώσει το δικαίωμα στους δήμους και συγκεκριμένα στα δημοτικά συμβούλια να αποφασίζουν εκείνα να προφέρουν ακόμα και σε διαγραφές χρεών και σε ρυθμίσεις τέτοιου ύψους και τέτοιου είδους που να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι και οι οφειλέτες να τις αποπληρώσουν. Και τέλος, για την Εθνική Σχολή
δημόσιας διοίκησης. Μια τροπολογία την οποία καταψηφίζουμε φυσικά. Ευχαριστούμε. Γιατί αλλάζει στη μέση της, της εξεταστικής, να το πω έτσι, περίοδου την ύλη, αυξάνει την ύλη, υψώνει ακόμα μεγαλύτερα εμπόδια για αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να μπουν σε αυτή τη σχολή, που αποτελεί ένα από τα λίγα μικρά ανοίγματα για να δουλέψει κανείς στο δημόσιο. Και βέβαια νομίζουμε ότι με τον τρόπο αυτό και η κυβέρνηση επιχειρεί να ελέγξει σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία αυτής της σχολής και τους αποφύτους της. Ευχαριστώ.